Αυτή τη χρονιά το ραντεβού είναι στην Αθήνα. Οι εργαζόμενοι της βιβλιοθήκης της Βουλής θα υποδεχθούν 123 βιβλιοθηκονόμους κοινοβουλίων από διάφορα σημεία του πλανήτη. Το 35ο Προσυνέδριο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Βιβλιοθηκών του Διεθνούς Οργανισμού Βιβλιοθηκών θα γίνει την 5η 22 και Παρασκευή 23 Αυγούστου στην αίθουσα της Γερουσίας. Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Τασούλας και θα ακολουθήσουν οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή Ηλεκτρονικής Διοίκησης Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων της Βουλής Γιώργου Αγγελόπουλου και της Διευθύντριας της Βιβλιοθήκης της Βουλής Έλλης Δρούλια. Στα προσυνέδρια δίνεται ευκαιρία κάθε φορά στο κοινοβούλιο της χώρας όπου διοργανώνεται το κεντρικό συνέδριο, ας πούμε, να αναδείξει τους χώρους του, τους ανθρώπους του, τις υπηρεσίες του και να γίνουν επιπλέον, παλιότερα δεν γινόταν αυτό, είναι αλήθεια, και να γίνουν πιο διαδραστικά εργαστήρια. Τα εργαστήρια αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι όλοι όσοι συμμετέχουν και από όλες τις χώρες από τις οποίες συμμετέχουν έχουν μια πιο ενεργητική και δημιουργική συμβολή μέσα στο πλαίσιο του προσυνεδρίου. Στην ετήσια συνάντηση των βιβλιοθηκονόμων των κοινοβουλίων, μεταξύ άλλων, γίνεται ανταλλαγή απόψεων για την εφαρμογή νέων πρακτικών, ώστε οι πολύ καλά ελεγμένες, ουδέτερες και αντικειμενικές πληροφορίες των συγκεκριμένων βιβλιοθηκών να φτάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον κάθε ενδιαφερόμενο. Τα κοινοβούλια έχουν βέβαια, κλείνουν αναγκαστικά και την ιστορία της χώρας τους. Τα περάσματά τους, τα πολιτικά, και που πολλές φορές δεν είναι και πάντοτε πάρα πολύ εύκολα ή και ομαλά. Είναι όμως και αυτά μέσα σε μια ροή εξελικτική. Τα κοινοβούλια λοιπόν, όπως και το δικό μας άλλωστε που το κάνει πάρα πολύ συστηματικά, προσπαθεί να αναδείξει τα ιστορικά κομμάτια, όχι μόνο με την παροχή πληροφόρησης προς το κοινοβουλευτικό περιβάλλον μες το οποίο ενεργοποιούμαστε, αλλά προσπαθούμε, που είναι ένας άμεσος διάλογος, αλλά υπάρχει και ένας έμεσος διάλογος με την κοινωνία, όταν τους φέρνουμε και παρουσιάζουμε την ιστορία μας με έναν τρόπο πιο σύγχρονο, πιο κατασταλαγμένο. Την επόμενη μέρα, μετά την ολοκλήρωση του προσυνεδρίου, θα αρχίσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το κεντρικό συνέδριο που θα έχει ως βασικό θέμα το διάλογο μεταξύ των βιβλιοθηκών και τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν. Θα διαρκέσει μία εβδομάδα και θα συμμετέχουν περισσότεροι από 3.500 σύνεδροι από 135 χώρες. Το 85ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων θα εστιάσει στις νέες δυνατότητες που δίνει η ψηφιακή εποχή. Η επιλογή της Αθήνας έγινε καθώς πλέον έχει τις υποδομές για να φιλοξενήσει ένα τόσο μεγάλο γεγονός, ενώ διαθέτει και μια νέα εθνική βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος. Οι σύνεδροι προέρχονται από όλων των ειδών της βιβλιοθήκης και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές βιβλιοθήκες, όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι ακαδημαϊκές, ειδικές βιβλιοθήκες, σχολικές. Είναι βιβλιοθήκες των κοινοβουλίων, βιβλιοθήκες εθνικές και ουσιαστικά επιτροπές οι οποίες χειρίζονται και πάρα πολλά επιμέρους θέματα τα οποία δεν είναι και πολύ γνωστά στο κοινό, όπως είναι πώς ας πούμε χρησιμοποιούμε τα μεταδεδομένα για να μπορέσουμε να δώσουμε την πληροφορία με τρόπο οργανωμένο ώστε η πληροφορία να είναι αναζητήσιμη με το σωστό τρόπο. Οι σύνεδροι, μεταξύ άλλων, θα εξετάσουν το ρόλο των βιβλιοθηκών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην ανάπτυξη της έρευνας και των επιστημών. Οι βιβλιοθήκες δεν είναι κάτι το διακοσμητικό. Είναι βασικά αυτό που προσφέρει άτυπη εκπαίδευση, αυτό το οποίο προωθεί τον πολίτη ώστε να είναι ανταγωνιστικό σε μια πάρα πολύ σκληρή παγκόσμια αγορά, και είναι και αυτές οι οποίες πραγματικά δίνουν την ευκαιρία να έρθουν οι άνθρωποι σε επαφή με την πληροφορία, με τη γνώση, με την τεχνολογία. Οι φορείς που υποστηρίζουν το συνέδριο στην Ελλάδα είναι η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και πλήθος χορηγών.